Η κυρία Θεοδωρίδου χθες έγινε viral στα κεντρικά μέσα. Πρώτη απορία. Καλά ρε παιδιά, μετά από τόσα που είπε, δεν βρέθηκε ένας να της πει τι λέτε μωρέ, τι λέτε μωρέ. Τρεις μήνες, τέσσερις να μην πω χρόνο. Τι σας ρωτάνε που δεν σας ρωτάνε. Τι λέτε μωρέ. Διαβάζω πως έπαιζε η είδηση. Η τρίτη δόση δε χτίζει τείχος ανοσίας. Επιφύλαξη και για την τέταρτη από την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. Σώπα! Αλήθεια! Φτάσαμε 1 Φεβρουαρίου του 22. Σοβαρά! Και όλοι αυτοί που πηγαίνανε γιατί έπρεπε υποχρεωτικός για το τείχος ανοσίας, τι έγινε? Τόσο στην τρίτη όσο και στην τέταρτη δόση, λένε τα συστημικά μέσα, δεν τρέχει τίποτα, του εμβολίου, αναφέρθηκε η πρόεδρος, σύμφωνα με την οποία οι επιστήμονες είναι σκεπτικοί. Έλα ρε παιδιά, στη χορήγηση της τέταρτης δόσης, καθόλου σκεπτικοί δεν είναι. Μάθαν τι γίνεται σε άλλες χώρες και σου λέει άσε τώρα εδώ να αρχίσω με γέρος. Τονίζοντας πως οι επαναλαμβανόμενοι εμβολιασμοί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν αποτελούν βιώσιμη στρατηγική. Σώπα! Αλήθεια! Και από το Σεπτέμβρη με τα σποτ τι γίνεται παιδιά? Αυτό δεν αποτελεί λύση. Το μεγάλο στοίχημα είναι να υπάρξουν εμβόλια που σταματούν τη μετάδοση του ιού, εξήγησε χαρακτηριστικά η κυρία Θεοδωρίδου. Τι λέει ρε μεγάλε? Και τι λέτε ρε μεγάλοι όλοι? Τι φωνάζουμε εδώ πέρα 2 χρόνια? Ότι? Και τι ρόλο παίζουν τα εμβόλια θα μας πείτε? Το βασικό χαρακτηριστικό είναι να σταματάς τη μετάδοση του ιού. Αν δεν κάνεις αυτό, ένα ρόλο έχεις. Να προστατεύσεις ένα συντριπτικό κομμάτι ατομικά. Ως εκ τούτου τι μέτρο δημόσιας υγείας είναι υποχρεωτικά, αφού δεν σταματά τη μετάδοση? Για πέστε μου τώρα επιστημοναράδες όλοι. Παραθυράτη. Μάλιστα σύμφωνα με τον ΠΟΗ, όπως προέταξε η κυρία Θεοδωρίδου, η αύξηση των δόσεων των αρχικών εμβολίων δεν θα σταματήσει τα νέα στελέχη. Η τρίτη δόση δεν χτίζει τείχος ανοσίας. Πρώτον ο ΠΟΗ δεν τα λέει τώρα. Δεύτερον δεν βρέθηκε ένας να της πει «Τι λες κυρά μου?» Σοβαρά, τώρα το θυμήθηκες? Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στην έκτακτη ενημέρωση η αποτελεσματικότητα της τρίτης δόσης του εμβολίου είναι της τάξης του 50% σε ό,τι αφορά την νόσο, κριτήριο χαρακτηρισμού ενός εμβολίου αποτελεσματικό για τον FDA. Έλα, σοβαρά. Αυτό που μας έχει απογοητεύσει, σώπα, είναι ότι δεν μπορεί το εμβόλιο να χτίσει το τείχος της ανοσίας και να σταματήσει τη μετάδοση. Τι λέρε κυρία? Σοβαρά. Δηλαδή οι μη γνωρίζοντες, οι μη επιστήμονες που τα λένε 1,5-2 χρόνια τώρα, τι ήτανε μακακές? Εσείς το ψάχνατε 1,5-2 χρόνια? Έχουμε 23.500 νεκρούς. Άρα καταλήγω. Πρώτον, επομένως γιατί το χρησιμοποιείτε με τη λογική ότι θα χτίζατε το τείχος ανοσίας εδώ και 2 χρόνια? Από το Σεπτέμβρη δε του είχετε αλλάξει τα φώτα? Δεν το ξέρατε εκ των προτέρων, αφού το ξέρατε από τις πρώτες κιόλας μελέτες, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε. Δεύτερον, γιατί το επιβάλλατε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, αφού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακοπή ή τη μετάδοση, να σπάσει τις αλυσίδες? Συμβάλλει και αυτό σε ένα συνεχώς ελαττούμενο βαθμό λόγω μεταλλάξεων. Μόνο στην άμυνα αποκλειστικά του ατόμου. Ναι, συμβάλλει. Και γι' αυτό είναι χρήσιμο και αναγκαίο ένα από τα όπλα. Όχι το όπλο, η πανάκια. Γιατί λέτε λοιπόν ότι ο εμβολιασμός σώζει τους ανθρώπους γύρω μας, αφού δεν κόβει, διαπιστωμένα με τα δικά σας λόγια? Μπορεί να σώσει εμένα, μπορεί να σώσει την Κατερίνα, δεν έχει σχέση με τους γύρω μας. Αυτό δεν σας λέμε τόσο καιρό? Δεν σας λέμε πάρτε μέτρα δημόσιας υγείας, αφού το εμβόλιο δεν κόβει τη μετάδοση? Δεν σας λέμε κάντε σωστή επιδημιολογική επιτήρηση, κάντε σωστό τέστινγκ, όχι τις παπαριές του σελφ, κάντε ιχνηλάτιση, γονιδιωματική επιτήρηση, κάντε απομόνωση κρουσμάτων και επαφών?
Αυτά δεν σας λέμε. Α, ξέρω. Εσείς κάνατε επιδημιολογική επιτήρηση με self-test στα σχολιά στα παιδιά μας. Αυτό κάνατε. Το τέστινγκ όταν το λέτε το κάνετε μέσω των σχολείων και τίποτα άλλο. Ξεφτυλίσατε και το ίδιο το εμβόλιο και την αξία του με αυτόν τον τρόπο. Και το χθεσινό θα έπρεπε σήμερα να είναι θέμα. Κουκουρούκου, δεν τρέχει τίποτα. Το είπε η πρόεδρος, τελειώσαμε. Η οποία πρόεδρος 1,5 χρόνο, όχι μόνο αυτή, να είμαι δίκαιος, όλοι οι επιστημοναράδες, άλλα λέγανε. Τι έγινε, παιδιά? Όσο δε για το Green Pass, δείτε τι γίνεται ακόμη και στο Ισραήλ, τη χώρα του εμβολίου της Pfizer, με βάση το τι δημοσιεύει η Ισραηλινή εφημερίδα. Δεν είναι μία από τις τυχαίες η Haaretz, έτσι, είναι από τις πρώτες σε κυκλοφορία στο Ισραήλ. Σας διαβάζω το δημοσίευμα. Το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ετοιμάζεται να βάλει τέλος στα πράσινα πιστοποιητικά, καθώς όπως λένε οι επιστήμονες της χώρας, δεν παρέχουν πλέον αποτελεσματική λύση. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν αυτή τη βδομάδα. Είναι πολλοί επιστήμονες πλέον, σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, που υποστηρίζουν εδώ και εβδομάδες ότι το Green Pass είναι άσκοπο, δεδομένου του τρέχοντος υψηλού ποσοστού μόλυνσης, ενώ δημιουργεί και μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας που κάνει τους ανθρώπους να παραμελούν άλλες προφυλάξεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ την Κυριακή αποφάσισε με να επεκτείνει την ισχύ του πιστοποιητικού για άλλη μια εβδομάδα στα σχολεία μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης μέχρι την 1η Μαρτίου. Πηγές ωστόσο του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν ότι η παράταση αποσκοπούσε κυρίως στο να δοθεί χρόνο στην κυβέρνηση να οριστικοποιήσει τη δική της σύσταση, η οποία είναι η πιθανή κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού, η πιθανή, ή τουλάχιστον η ελαχιστοποίηση του αριθμού των χώρων όπου απαιτείται, σύμφωνα με τη Haaretz. Και γράφει: χρειαζόμαστε άλλη μια εβδομάδα, τόσο για να αναλύσουμε τα δεδομένα, όσο και για να σκεφτούμε ποιες αλλαγές θέλουμε να κάνουμε. Δήλωσε πηγή του Υπουργείου Υγείας, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο επανεξετάζει όχι μόνο το πιστοποιητικό, αλλά και άλλους περιορισμούς συγκεντρώσεις. Μετά τον υπέρογκο αριθμό, λέει η Ισραηλινή εφημερίδα, των 1,6 εκατομμυρίων κρουσμάτων για τις τρεις πρώτες εβδομάδες του 2022, η ομάδα εμπειρογνωμόνων σε συνεδρίες πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεδομένης της αλλαγής στην εικόνα της νοσηρότητας και της χαμηλής αποτελεσματικότητας της τρίτης δόσης εμβολίου, το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν παρέχει πλέον αποτελεσματική λύση έναντι της μετάλλαξης όμικρον σε εσωτερικούς χώρους. Έχει αρχίσει να φαίνεται όλο και πιο ανώφελο, καταλήγει Haaretz. Και τι έλεγε και ο κύριος Πλεύρης προχθές και η κυρία Θεοδωρίδου χθες? Και πάμε σε αποκλιμάκωση των μέτρων που θα είναι αποδόσεις και μπρος η αντιμετώπιση πανδημίας. Θέλετε καμιά άλλη απόδειξη ότι μας πάνε ντουγρού σε ανοσία της Αγγέλης και όπου βγει με όσους βγει νεκρούς? Διότι ο Πόη λέει: προσοχή, δεν φτάσαμε στην κορύφωση της όμικρον, ούτε παραδεινόμαστε, ούτε ανακηρύσουμε την νίκη. Θα μας το πούν ως νέο την Πέμπτη κι αυτό. Το πράγμα λοιπόν, μετά και τα χθεσινά και τις ομολογίες και παραδοχές για τον ακριβή ρόλο που παίζει το εμβόλιο, και παίζει. Παίζει ρόλο, αλλά όχι το ρόλο που ξεφτυλιστικά θέλουν να το βάλουν να παίξει. Έχεις και άλλες παραδοξότητες. Έχεις πολυκατηγορίες πληθυσμού ακόμη και στους υγειονομικούς. Διότι ο Υπουργός Υγείας είπε ότι έχοντες κάνει δύο δόσεις, οι υγειονομικοί δεν έχουν κανένα θέμα. Το ΦΕΚ δεν προβλέπει ούτε τρίτη, ούτε άλλη υποχρεωτικότητα. Προσέξτε. Όλοι οι υπόλοιποι για να θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι θέλουν τρεις δόσεις. Άρα η παραδοξότητα είναι ποια? Η πρώην εμβολιασμένη υγειονομική με δύο δόσεις, που κατά το δικό τους αφήγημα δεν προστατεύουν κανέναν, παραμένουν στη θέση τους. Οι μη εμβολιασμένοι υγειονομικοί που δεν προστατεύουν κανέναν ομοίως, παραμένουν σε αναστολή, απλήρωτοι. Αυτοί είναι οι λεφτάδες που λέει ο Βασιλακόπουλος. Εύκολο να βρεις το λάθος. Δύσκολο να βρεις σκοπιμότητα πίσω από τέτοιες αποφάσεις. Για να το εξηγήσουν λοιπόν στους μη εμβολιασμένους υγειονομικούς με καμία δόση που δεν προστατεύουν κανένα και είναι σε αναστολή, τι διαφορά έχουν με τους πρώην εμβολιασμένους υγειονομικούς που επίσης δεν προστατεύουν κανέναν αλλά παραμένουν στη θέση τους? Έρε κοινωνικοί αυτοματισμοί. Να σας πω ποια είναι η διαφορά. Είναι 7, 8, 9, 10 χιλιάδες εκτός με αναστολή. Θα καταργηθούν οι οργανικές θέσεις. Τόσο απλά, παιδιά.
Και έρχομαι στη συμπάθεια όλων των άλλων. Ναι, ο μοντελοποιός μοντελοπνίχνης Νοτίου Ελλάδος λέει ότι αν δεν μειωθούν οι θάνατοι αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να ψαχτούμε. Και σήμερα το πρωί έδινε και εξηγήσεις για τις τέσσερις λόγους που έχουμε αυξημένους θανάτους στην Ελλάδα, στις ΜΕΘ και εκτός αυτών. Να ψαχτείς εσύ. Μοντελοποιέ Νοτίου Ελλάδος με τα μοντέλα σου. Και ας τα άλλα. Γιατί σε βλέπω να μετέχεις στο Greece Next Top Model. Το βασικό επιχείρημα που χρησιμοποιεί και ο μοντελοποιός είναι ότι οι σκληροί δείκτες θα παραμείνουν ψηλά για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμη. Έτσι γίνονταν πάντα, αφήνουν όλοι τους να εννοηθεί. Με άλλα λόγια, και προσέξτε, προσπαθούν να μας ψελίσουν ότι πρόκειται για την ουρά των αυξημένων περιστατικών που είχαν εισαχθεί από τις προηγούμενες μέρες. Μέγα λάθος. Και να ποια είναι η απλή εξήγηση που τους διαψεύδει και να σταματήσει και αυτό το παραμύθι, όπως τέλειωσε χθες το παραμύθι των τρίτων και τετάρτων δόσεων. Γιατί δεν ισχύει λοιπόν ότι είναι η ουρά των αυξημένων περιστατικών που είχαν εισαχθεί τις προηγούμενες μέρες οι σκληροί δείκτες? Πρώτον, ο αριθμός των κλινών μεθ για COVID δεν αυξάνει, το ακούσαμε χθες από τον κύριο Παπανικολάου. Δεύτερον, αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε και με αυτούς που είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ και περιμένουν κρεβάτι στις ΜΕΘ, για να καταλάβετε το παιχνιδάκι της πληρότητας μέχρι 86%. Τρίτον, όπως έχουν οι ίδιοι παραδεχτεί, πολλοί πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ. Το είπε άλλωστε και αναπληρώτερα υπουργός, κυρία Γκάγκα. Τέταρτον, ο αριθμός των διασωληνωμένων είναι ακόμη σταθερά υψηλός. Πέμπτον, ο αριθμός των θανάτων κάθε ημέρα είναι σταθερά υψηλός, γύρω στους 100, 103, 107, κάνουμε και τα λάθη, είναι 115, είναι 109, 90, Έκτον, ελάχιστοι είναι αυτοί που βγαίνουν ζωντανοί από τις ΜΕΘ. Συνεπώς, και θέλω να το προσέξετε εσείς, γιατί μας έχουν κάνει γκαγκά τον εγκέφαλο, η διακίνηση των ασθενών στις ΜΕΘ είναι τόσο μεγάλη καθημερινά, δηλαδή μπαινοβγαίνουν φυσικά από δημούντες προσκύριων, τόσο πολύ που είναι εξαιρετικά μικρός ο αριθμός εκείνων που παραμένουν για μακροχρονικό διάστημα ως νοσηλευόμενοι σε αυτές. Δεν μας λένε το νούμερο της μακράς διαρκείας. Οι θάνατοι λοιπόν είναι από όλο και νέα περιστατικά που εξακολουθούν να γεμίζουν τα νοσοκομεία. Κύριε Μοντελοπνίχτη, αν θέλετε, για αποθησαυρίστε αυτό το στοιχείο, μήπως βγάλετε τίποτα της προκοπής. Διότι αν επιμένουν να μας πούν τον αριθμό εκείνων που παραμένουν για μακροχρονικό διάστημα ως νοσηλευόμενοι στις ΜΕΘ, θα μας τον πούνε? Δεν θα μας τον πούνε. Οι θάνατοι είναι όλοι, οι περισσότεροι, όχι όλοι, η πλειοψηφία, η συντριπτική, από νέα περιστατικά που εξακολουθούν να γεμίζουν τα νοσοκομεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και να αφήσουν τα καλαμπούρια της ουράς, της ουράς και της ουράς. Τολμώ να πω ότι χθες βρήκα υπερβολικό τον καθηγητή του Βλαχογιαννόπουλο για τους χαρακτηρισμούς των συναδέλφων του στα παράθυρα. Τους είπε από πάνω μέχρι κάτω και δεν ζήτησε ούτε συγγνώμη, μακάκες. Με συγχωρείτε όμως ρε παιδιά. Βγαίνει πριν από λίγο ο μοντελοπνίχτης Βορείου Ελλάδος στο Sky. Αλλάζει το αφήγημα. Σου λέει γύρου γύρου μαζεύεται. Να δείτε πως βγάζουν τα μοντέλα. Ακούν τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη και βγάζουν τα μοντέλα. Όπως το είχα πει, με τη δαχτύλα έξω, τη σαλιώνουν και όξω στον αέρα. Αργούμε για την αποκλιμάκωση. Θα μας πάρει Απρίλη για να ξεμπερδεύουμε με την όμικρον. Σοβαρά ρε μεγάλε. Εσύ δεν μας έλεγες τον Ιανουάριο δύο εβδομάδες και τελειώνουμε? Ποντίκια. Είναι απαράδεκτοι και αρχίζουν και γίνονται και επικίνδυνοι πλέον. Θα κλείσω τη σημερινή αναφορά σε αυτά. Θα το ξαναπώ, γιατί θα μας το εμφανίσουν και αυτός νέο, την τελευταία ενημέρωση του ΠΟΗ. Και ελπίζω κάποιοι από τους ακροατές μας, που ορισμένες φορές, καλοπροαίρετα, λέει φτάνει πια ρε παιδί μου, τι θέλετε, τι μιλάτε για τα μέτρα δημόσιας υγείας, τα δατε, να τα.
Αυτή είναι η απάντηση γιατί γίνεται του κουτρούλι ο γάμος. Διότι με τις πανάκιες που ούτε οι ίδιοι τις πιστεύαν και το ξέραν εξ αρχής και με αφηγήματα περί τείχους ανοσίας που τα λέγανε στο πόπολο, δεν παίρναμε κανένα μέτρο που αν παίρναμε θα είχαμε σπάσει τις αλυσίδες μετάδοσης, θα είχαμε περιορίσει και φυσικά όποιος αντιλαμβανόταν την αξία και τη χρησιμότητα του εμβολίου ως ατομικό μέτρο, όχι μέτρο δημόσιας υγείας, θα ήταν ακόμη πιο καβατζωμένος. Τόσο απλά. Λοιπόν, ΠΟΗ. Πολλές χώρες δεν έχουν φτάσει στην κορύφωση των κρουσμάτων της εξαιρετικά μεταδοτικής παραλλαγής όμικρον του νέου κορονοϊού και τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσής τους θα πρέπει να χαλαρώνουν σταδιακά, δήλωσε η επικεφαλής τεχνικής ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Μαρία Βαν Κέρκοβ. Εφιστούμε προσοχή γιατί πολλές χώρες δεν έχουν περάσει από την όμικρον όπως νομίζουν. Πολλές χώρες έχουν χαμηλά επίπεδα στην κάλυψή τους, τόσο εμβολιαστικά όσο όμως κυρίως σε μέτρα δημόσιας υγείας με πολύ ευάλωτα άτομα εντός του πληθυσμού τους. Οπότε, τώρα δεν είναι η ώρα να άρουμε όλα τα μέτρα δημόσιας υγείας μόνο μιας. Δεν έρχεσαι και εδώ να δεις τα μέτρα δημόσιας υγείας, κυρία μου. Είναι η μουσική, μπεζουγιές και το ωράριο. Πάντα παροτρύναμε, πάντα, να είστε πολύ προσεκτικοί στην εφαρμογή των παρεμβάσεων, καθώς και στην άρση αυτών των παρεμβάσεων, με σταθερό και αργό τρόπο σταδιακά, επειδή ο ιός έχει ιδιαίτερη δυναμική. Ο δε Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ δήλωσε παράλληλα ότι η υπηρεσία του ΟΗΕ ανησυχεί για το αφήγημα που υιοθετείται σε ορισμένες χώρες ότι λόγω των εμβολίων και της υψηλής μεταδοτικότητας και της χαμηλότερης σοβαρότητας της όμικρον η πρόληψη κατά της μετάδοσης δεν είναι πλέον δυνατή και δεν είναι πλέον απαραίτητη. Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια, είπε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ. Περισσότερη μετάδοση σημαίνει περισσότερη θάνατη. Γιατί μπορεί να είναι λιγότερο μολυσματικός, όχι μολυσματικός, να είναι λιγότερο θανατηφόρος, αλλά αυξάνει τη δεξαμενή. Δεν ζητάμε από καμία χώρα κάτι ιδιαίτερο. Καλούμε όμως όλες τις χώρες να προστατεύσουν τους πολίτες τους χρησιμοποιώντας, προσέξτε, κάθε εργαλείο της εργαλειοθήκης των μέτρων δημόσιας υγείας και όχι μόνο και αποκλειστικά τα εμβόλια. Είναι πρόωρο για οποιαδήποτε χώρα να παραδοθεί ή να ανακηρύξει νίκη. Αν ανοίξετε τις πόρτες γρήγορα, καλύτερα να μπορείτε να τις κλείσετε και πολύ γρήγορα. Εντάξει. Μην εμφανιστούν οι ειδικοί των παραθύρων πάλι να ανακαλύψουν καμία Αμερική. Εντάξει.